Η πρώτη μας συνταγή για σήμερα θα είναι λαζάνια με μανιτάρια. Θα κάνω μια πεντανόστιμη συνταγή, εξίσου νόστιμη με τα λαζάνια με κιμά, αλλά δεν θα βάλουμε καθόλου κρέας. Θα σας δείξω όλα τα μυστικά για να πετύχετε την τέλεια υφή, να είναι τραγανά από πάνω τα λαζάνια, ζουμερά από μέσα και θα είναι νόστιμα ακριβώς όπως τα λαζάνια με τον κιμά. Πάμε να δούμε τα υλικά. Για τα λαζάνια με μανιτάρια και φέτα θα χρειαστούμε 1 κιλό μανιτάρια σαμπινιόν, 3 με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 1 πιπεριά κίτρινη, 1 πιπεριά πράσινη, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κουταλάκι του γλυκού κίμινο, 1 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική, 2 κύβους μανιταριών μάτζι, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 50 γραμμάρια κρασί κόκκινο, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 1 κλωναράκι δεντρολίβανο, 330 γραμμάρια λαζάνια, 300 γραμμάρια μίξ τυριών τριμμένα, 300 γραμμάρια φέτα, 250 γραμμάρια γάλα, 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, αλάτι, πιπέρι και 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, για να πετύχει αυτή η συνταγή, ή πρέπει να πάρετε 2 τηγάνια, ή πρέπει να πάρετε μία έξτρα σούπερ μεγάλη τηγανάρα, γιατί πλένουμε και λιγότερο. Ακριβώς αυτό θα κάνω και εγώ. Και θα ξεκινήσουμε από τον πρωταγωνιστή μας. Οπότε, θέλω να πάρετε και να κόψετε τα μανιτάρια σας στα 4. Άμα είναι πολύ μεγάλα, στα 6. Άμα είναι πολύ μικρά, στη μέση. Αυτά είναι μια χαρά εδώ. Τα κόβουμε στα 4 πολύ γρήγορα. Και όση ώρα κόβουμε τα μανιτάρια μας, περιμένουμε να ζεσταθεί το τηγανάκι πάρα πολύ. Θέλουμε να κάψει, για να μπορέσουμε να τα ψήσουμε σωστά στη φωτιά μας. Σε περίπτωση που δεν κάψει καλά, με το που ρίξουμε τα μανιτάρια έχουν την τάση να βγάζουν όλη την υγρασία. Είναι 90% νερό, οπότε με το που τα ρίξουμε στη φωτιά έχουν την τάση να βράσουν από μόνο τους, να γίνουν βραστά. Είναι κάτι που δεν θέλουμε. Θέλουμε να τα σοτάρουμε. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να αχνίσει το τηγάνι. Από τη στιγμή που αχνίζει, βάζουμε λαδάκι, ρίχνουμε τα μανιτάρια. Και πρέπει να ακούσουμε αυτό το θόρυβο. Τον ακούτε? Επίσης πρέπει να δούμε αυτό ακριβώς το θέαμα εδώ πέρα. Πρέπει ουσιαστικά να σοτάρονται, να ψήνονται τα μανιτάρια μας και να γίνονται πάρα πολύ νόστιμα. Λέγουμε τα μανιτάρια μέσα. Εδώ. Και θα συνεχίσω με τα υπόλοιπα. Αυτό που δεν θέλω να κάνετε σε καμία περίπτωση είναι τι? Να ανακατεύετε όλη την ώρα. Σε περίπτωση που ανακατεύουμε όλη την ώρα, ουσιαστικά προτρέπουμε τα μανιτάρια να βγάλουν όλη την υγρασία. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή έχω τα μανιτάρια κάτω, το τηγάνι είναι πολύ καυτό, αρχίζει. Κάνει κρούστα στα μανιτάρια με αποτέλεσμα να μην τα αφήνει να βγάλουν την υγρασία τους. Οπότε θα ανακατέψουμε τα μανιτάρια, αλλά θα ανακατέψουμε για πάρα πολύ λίγη ώρα και πολύ λίγες φορές. Και τα ρίχνω μέσα. Μία άλλη ερώτηση που θα μπορούσατε να μου κάνετε σε αυτό το σημείο είναι άμα έχω πλύνει τα μανιτάρια. Δεν τα πλύνουμε ποτέ τα μανιτάρια, γιατί άμα πλύνουμε τα μανιτάρια είναι σαν σφουγγάρι. Τραβάνε όλο το νερό μέσα και μετά πρέπει να περιμένουμε 2-3 ημέρες μέσα στο ψυγείο να τα αφήσουμε στο σουρωτήρι για να βγάλουν την υπόλοιπη υγρασία. Είναι μια διαδικασία που δεν την κάνουμε. Γιατί? Γιατί είναι ελεγχόμενα τα μανιτάρια εκεί πέρα που μεγαλώνουν. Υπάρχουν ειδικές φάρμες όπου ουσιαστικά τα μανιτάρια δεν ακουμπάνε καν το έδαφος. Μεγαλώνουν πάνω σε άχυρα, να το πω έτσι, οπότε δεν έχουν καθόλου βρωμιά, δεν χρειάζεται πλύσιμο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ανοίξετε τη συσκευασία και να τα κόψετε. Τώρα, αυτό που σας είπα για το ανακάτεμα. Κανονικά, το ανακάτεμα που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό, κοιτάξτε. Μία φορά. Κοιτάξτε εδώ το μανιτάρι. Το βλέπετε? Αρχίζει και παίρνει τόσο ωραίο χρώμα, γιατί δεν ανακατεύω όλη την ώρα. Σε περίπτωση που ανακατέψω, αυτό το χρώμα δεν θα υπάρξει ποτέ. Τα μανιτάρια μου θα γίνουν χλωμά, θα βγάλουν την υγρασία τους και στο τέλος δεν θα ψήνουν σωστά. Άμα έχετε μία ξύλινη κουτάλα, απλά κάνετε μία φορά έτσι και αφήνετε. Τώρα, πάμε να ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα λαχανικά μας. Κόβουμε το κρεμμύδι μας. Εδώ. Δεν χρειάζεται ούτε να το κάνετε τέλειο, ούτε να το ψιλοκόψετε. Πολύ. Οπότε το ρίχνουμε πάνω από τα μανιτάρια. Εδώ. Και επειδή θέλω χρώμα στο φαγητό μου και γεύση, έχω και 2 πιπεριές, μία πράσινη, μία κίτρινη. Το χρωματισμό τον αφήνω πάνω σας. Μπορείτε να βάλετε κόκκινα, αν θέλετε. Μπορείτε να βάλετε και πορτοκαλί. Λοιπόν, κίτρινη, πράσινη. Εδώ. Ουσιαστικά τα φαγητά μας θα κάνουν νόστιμα τα λαχανικά. Απλά κανείς δεν το συνειδητοποιεί ποτέ. Το ξεκινάμε πάντα με κρεμμύδι και σκόρδο. Μας δείχνει ότι τα φαγητά μας γίνονται νόστιμα από τα λαχανικά. Είναι απαραίτητα. Άμα δεν τα βάλουμε, το φαγητό μας δεν βγαίνει νόστιμο. Τώρα, λίγνω και τις πιπεριές μου και έχω μία σκελίδα σκόρδο.
Νομίζω ότι όλοι ξέρετε πόσο θα αγαπούν τα μανιτάρια το σκόρδο. Πάντα μα πάντα μαρινάρουμε τα μανιτάρια μας με λίγο σκορδάκι, λίγο ξυδάκι, λίγο ελαιόλαδο, αλάτι πέρι και ίσως λίγο θυμάρι και έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο το θυμάρι δεν μπορεί να λείπει από αυτή τη συνταγή. Και σήμερα επειδή έχουμε κέφια, θα βάλουμε και λίγο δεδρολίβανο εδώ. Ψιλοκόβουμε. Και τώρα θέλω να κάνετε υπομονή περίπου 5 με 10 λεπτάκια μέχρι που να εξατμιστεί τελείως η υγρασία από τα μανιτάρια. Σε 5-10 λεπτάκια θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Τα μανιτάρια έχουν υψηλή διατροφική αξία, πολλές φυτικές ίνες και βιταμίνες του συμπλέγματος B. Περιέχουν περισσότερη φυτική πρωτεΐνη ανά 100 γραμμάρια από πολλά άλλα λαχανικά, για το λόγο αυτό αποτελούν εξαιρετική τροφή για χορτοφάγους. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο τα μανιτάρια μας είναι έτοιμα και θέλω να προσέξετε πόσο ωραία έχουν καραμελώσει. Αυτό το χρώμα που βλέπετε τώρα το πετύχαμε γιατί αφήσαμε να κάψει καλά το τηγάνι και δεν ανακατεύαμε όλη την ώρα. Έχω λίγο κύμινο, θα προσθέσω μέσα, λίγο μπουκοβό, λίγο κανελίτσα, λίγο ζάχαρη. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ το νέο ζωμό μανιταριού Maggi. Δίνει φοβερή γεύση μανιταριού και δεν μοιάζει με τίποτα από ό,τι έχετε δοκιμάσει. Θέλουμε δύο κύβους μέσα, ένας, δύο, και είναι συμπυκνωμένη όλη η γεύση μανιταριών. Σε περίπτωση που υπάρχουν λάτρεις των μανιταριών, είναι σαν να βάζετε αποξηραμένα μανιτάρια μέσα, δηλαδή έχουν τόσο έντονη γεύση. Οπότε ανακατεύουμε και ήρθε η ώρα επιτέλους να ντεγκλασάρουμε το τηγάνι. Ξεκινάμε με λίγο πλετέ ντομάτας, εδώ ανακατεύουμε, γιατί θέλουμε να μας δώσει σώμα στη σάλτσα μας ο πλετές. Θα προσθέσουμε μέσα το κρασάκι. Παναγία μου. Εντάξει, θα γίνει τόσο νόστιμο αυτό το μείγμα που πραγματικά με λίγα ζυμαρικά να συνοδεύσετε εκείνη την ώρα ή πάνω από ένα φιλέτο από κοτόπουλο ή μοσχάρι, είναι σαν να έχετε μία ολοκληρωμένη σάλτσα. Αλλά εμείς αυτή την ωραία Παρασκευή θα τα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε τα λαζάνια. Και θα προσθέσουμε μέσα τώρα την ντομάτα μας. Βάζουμε και την ντομάτα, ανακατεύουμε. Παναγία μου. Και με το που βάλουμε την ντομάτα, επειδή έχουμε ρίξει και τον πελτέ μας και τους ζωμούς μας, θα δέσει όλο το μείγμα, θα γίνει συμπαγή στη σάλτσα μας. Και θέλω τώρα να κουνήσετε καλά το τηγάνι για να πάρετε όλα αυτά τα υπέροχα ζουμάκια που έχουν μείνει στο τηγάνι μας. Εδώ είμαστε. Βγάζουμε τη φωτιά, σβήνουμε τη φωτιά και ήρθε η ώρα να συνθέσουμε τα λαζάνια μας. Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν αυτό. Και τελείωσε. Γιατί από εδώ και πέρα είναι πάρα πολύ εύκολο το να φτιάξουμε λαζάνια. Το μόνο δύσκολο που έχει στα λαζάνια είναι να υπολογίσουμε το πόσο υγρασία πρέπει να βάλουμε τελικά στο φαγητό μας. Δηλαδή, αυτό το φαγητό, έτσι όπως είναι, άμα το συνθέσω με λαζάνια, έχει υγρασία, αλλά δεν έχει αρκετή υγρασία για να βγει ζουμερό το φαγητό μου. Οπότε πρέπει να προσθέσω λίγο υγρασία. Πρέπει να έχει νεράκι, κρέμα, μπεσαμέλ, σάλτσα ντομάτας, αρκετή για να καλύψει την πρώτη στρώση από τα λαζάνια. Έτσι, αυτό το νερό, αυτή η υγρασία είναι αρκετή τελικά για να ψήσει τα λαζάνια μας. Τώρα, έχω ένα ταψάκι 32x25. Σε περίπτωση που βάλουμε μεγαλύτερο ταψί, τότε πρέπει να αυξήσουμε την ποσότητα. Πάντα μα πάντα πρέπει να προσέχουμε να χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα σκεύη για να φτιάξουμε μία συνταγή. Οπότε, για το ταψάκι μας, θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο. Εδώ. Θα προσθέσουμε 6 λαζάνια καινούργια τεχνολογία. Το λέω, μου αρέσει πάντα να το λέω αυτό. Ξέρω, ακούγεται λίγο αστείο, αλλά παλιότερα τα λαζάνια ήθελαν πρώτα βράσιμο και μετά να συνθέσουμε τα λαζάνια για να τα βάλουμε στο φούρνο. Δεν γινόντουσαν έτσι. Πια τα λαζάνια είναι ουσιαστικά προψημένα από τις εταιρείες, με αποτέλεσμα το μόνο που χρειάζεται είναι απλά να τα βάλουμε έτσι όπως είναι ομά μέσα στη συνταγή και θα βγει κανονικά. Τώρα ρίχνουμε τη μισή γέμιση από τα μανιτάρια από πάνω. Και κοιτάξτε εδώ. Το φανταστικό με τα λαζάνια είναι ότι ενώ φαίνεται στην αρχή λίγο άναρχο το αποτέλεσμα, ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος, ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να δέσει, ότι είναι πολύ περίεργο φαγητό και πώς θα γίνει συμπαγές όπως έχουμε συνηθίσει, τελικά πάντα δουλεύει. Εφόσον υπάρχει υγρασία, τα λαζάνια γίνονται ένα με το ταψάκι μας, ένα με το υπόλοιπο κομμάτι και όλα αυτά δένουν μεταξύ τους. Τώρα, έβαλα τη μισή γέμιση. Θα ρίξω το 1 τρίτο του τυράκι μας και έχω διαλέξει μίξ τυριών, κίτρινα τυριά, γκούντα, τσένταρ, έμενταλ, ό,τι σας αρέσει. Το 1 τρίτο θα το ρίξουμε από πάνω και θα ρίξουμε και το 1 τρίτο της φέτας. Εδώ. Απλώνουμε και πάμε για την επόμενη στρώση. Άλλα 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα βάλουμε την υπόλοιπη μισή γέμιση. Απλώνουμε καλά.
Εδώ. Είναι φανταστικό. Εμένα μου τρέχουν τα σάγια, δεν ξέρω αν σας τρέχουν εσάς. Θα ρίξετε ένα τρίτο από το μίξ τυριών μου. Το ένα τρίτο από τη φέτα. Και ουσιαστικά κρατάω μόνο το τυράκι για το τέλος που από πάνω θέλω να βάλω για να γίνει έτσι τραγανό το φαγητό μου. Τώρα βάζω άλλα 6 από πάνω. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Εδώ. Και θα ρίξω το υπόλοιπο τυράκι μου από πάνω. Εδώ. Και την υπόλοιπη φέτα. Και τώρα, πώς σας φαίνεται το φαγητό? Έχει αρκετή υγρασία για να ψηθεί? Η γέμιση μας είχε μέσα υγρασία, αλλά δεν είναι αρκετή για να μπορέσουν να τραβήξουν τα λαζάνια και να τριπλασιάσουν το βάρος τους. Γιατί ουσιαστικά πρέπει να τραβήξουν τόσο νερό που να γίνουν τριπλάσια σε βάρος. Οπότε πρέπει να βάλουμε υγρασία. Έχουμε αρκετές λύσεις. Μπορούμε να βάλουμε σάλτσα ντομάτας. Μπορούμε να βάλουμε νεράκι. Μπορούμε να βάλουμε μία κρέμα γάλακτος. Μπορούμε να βάλουμε μία μπεσαμέλ. Μπορούμε να βάλουμε όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ αυτό που θα κάνω είναι, δεν θα βάλω μόνο κρέμα γιατί δεν θέλω να βγει πολύ παρά το φαγητό μου. Θα βάλω κρέμα συνδυαστικά με γάλα. Οπότε. Κρέμα και γάλα εδώ, τα ενώνω και σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, αυτό το συνδυαστικό του γάλακτος με την κρέμα γάλακτος στο εξωτερικό που ηγείται κανονικά και ονομάζεται half-half και είναι ο συνδυασμός της κρέμας γάλακτος με το γάλα. Απλά ούτε καν χρειάζεται να ανακατέψουμε γιατί κατευθείαν γίνονται ένα, αλλά ας πούμε ότι ανακατεύουμε λίγο, τέλεια. Θα προσθέσω ελάχιστο αλατάκι. Ελάχιστο πιπεράκι και εδώ πέρα μπορείτε να βάλετε ό,τι μυρωδικά θέλετε. Μοσχοκάριδο, λίγο κυμινό ακόμα. Ό,τι σας αρέσει από μυρωδικά μπορείτε να βάλετε. Εγώ το μόνο που θα προσθέσω είναι ελάχιστο θυμαράκι. Το θυμάρι, μην ξεχνάτε ότι πραγματικά πηγαίνει παντού. Οπότε έχουμε βάλει πιπέρι, θυμαράκι, εδώ. Το ρίχνουμε πάνω από τα λαζάνια και φροντίζουμε να πάει παντού. Πώς σας φαίνεται, εύκολη συνταγή? Μας πήρε ούτε 10 λεπτά για να το φτιάξουμε. Αλλά ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι που πρέπει να καταλάβουμε πώς δουλεύει η υγρασία που βάλαμε μέσα. Σε περίπτωση που απλά το βάλουμε όλο αυτό στο φούρνο, καταλαβαίνετε ότι έχουμε καλύψει τα πρώτα λαζάνια με υγρασία, αλλά τα υπόλοιπα από πάνω δεν θα μπορέσουν να ψηθούν. Σωστά. Γι' αυτό το λόγο πρέπει οπωσδήποτε να σκεπάσουμε τα λαζάνια μας. Πάντα τα λαζάνια στο πρώτο στάδιο του ψησίματος έχουν σκέπασμα για να μπορέσει να λειτουργήσει η υγρασία μέσα και να ψήσει τα υπόλοιπα λαζάνια προς τα πάνω. Και μετά το δεύτερο στάδιο του ψησίματος είναι ουσιαστικά να ξεσκεπάσουμε και να αφήσουμε να πάρει κρούστα από πάνω. Γι' αυτό το λόγο βάζουμε αλουμινόχαρτο. Εδώ. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Θα βάλω μέσα. Θα ψήσω για 40 λεπτάκια και μετά από 40 λεπτάκια θα ξεσκεπάσω και θα αφήσω άλλα 20-30 λεπτάκια μέχρι να πάρει ωραίο σεξι χρυσαφέγγινο χρώμα από πάνω. Μόλις είναι έτοιμο, θα βγάλουμε. Δεν κόβουμε κατευθείαν τα λαζάνια. Περιμένουμε λίγο να ηρεμήσουν, γιατί όσο ηρεμούν, δένουν ακόμα περισσότερο. Και μετά από 10-15 λεπτάκια, όσο είναι ακόμα ζεστό το φαγητό, τότε θα σερβίρουμε. Και μετά από λίγη αναμονή, τα λαζάνια μας είναι έτοιμα. Θα αφήσετε 10-15 λεπτάκια, όπως σας είπα, λίγο στην άκρη να ηρεμήσει και μετά θα κόψετε, γιατί άμα το κόψετε κατευθείαν θα διαλύσει και δεν θέλουμε να διαλύσει. Οπότε ήρθε η ώρα να σερβίρουμε και τώρα το πόσο μεγάλο θα κόψετε τα κομμάτια εξαρτάται από εσάς. Εγώ επειδή θέλω να είναι έτσι πλήρες γεύμα, να χρειαστεί ένα κομμάτι το άτομο και όχι παραπάνω, θα κόψω στα 6, αλλά μπορούν άνετα να κοπούν και στα 8 και στα 12, αναλόγως ποιους έχετε να ταΐσετε. Είναι μια χαρά μερίδα για εμένα. Μέση ή άκρη? Μέση. Μέση. Ωραίος. Πάμε λοιπόν για τη μέση. Με διευκολύνεις γιατί η μέση είναι πάντα πιο εύκολη. Κοιτάξτε εδώ. Άμα κάνετε ακριβώς ό,τι σας έδειξα το φαγητό, θα βγει τέλειο. Για τα λαζάνια με μανιτάρια και φέτα. Κόβουμε τα μανιτάρια σε 4 κομμάτια και τα σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, την πράσινη και την κίτρινη πιπεριά, το σκόρδο, το θυμάρι, το δεντρολίβανο και τα αφήνουμε για 5 με 10 λεπτά να μαγειρευτούν. Στη συνέχεια βάζουμε το κύμινο, το μπούκοβο, την κανέλα, τη ζάχαρη, τους κύβους μανιταριών και τον πελτέ ντομάτας. Σβήνουμε με το κόκκινο κρασί και αφού εξατμιστεί προσθέτουμε την ντομάτα κονκασέ, ανακατεύουμε και αφαιρούμε από τη φωτιά. Ρίχνουμε ελαιόλαδο σε ένα ταψί και απλώνουμε 6 λαζάνια.
βάζουμε τη μισή γέμιση από τα μανιτάρια, προσθέτουμε το 1 τρίτο από το μίξ των τυριών και 1 τρίτο από τη φέτα σπασμένη σε κομμάτια. Καλύπτουμε με άλλη μία στρώση από 6 λαζάνια, την υπόλοιπη γέμιση με τα μανιτάρια, το 1 τρίτο από το μίξ των τυριών και 1 τρίτο από τη φέτα. Καλύπτουμε με άλλη μία στρώση από 6 λαζάνια, το υπόλοιπο μίξ τυριών και την υπόλοιπη φέτα. Βάζουμε σε ένα μπολ την κρέμα γάλακτος και το γάλα, αλάτι, πιπέρι, το θυμάρι, ανακατεύουμε και περιχύνουμε τα λαζάνια. Καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά. Ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για ακόμα 20 με 30 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα. Αφού ψηθούν, τα αφήνουμε να κρυώσουν για 10 με 15 λεπτά και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Θα πάρω μία μικρή γωνίτσα, ίσα-ίσα. Δεν υπάρχει. Τα λαζάνια από μόνα τους, εφόσον βάζουμε τα λαχανικά μας και εφόσον δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο που θα τα φτιάξουμε, είναι φανταστικά και δεν χρειάζονται κρέας. Είναι φανταστικά, αλήθεια. Δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω. Να σας πω ότι οποιοδήποτε σκεύος χρειάζεται για την κουζίνα σας, akisishop.com, μπαίνετε στο e-shop μας, θα παραγγέλνετε σε μία μέρα έρχονται σπίτι. Γιατί είναι αμαρτία να κάνεις μία τόσο υπέροχη συνταγή και επειδή έχεις βάλει λάθος ταψί, να μην σου βγει. Πρέπει να βάλετε ακριβώς το ταψί που σας έδειξα και πρέπει να κάνετε ακριβώς τη διαδικασία που σας έδειξα. Μεγάλο τηγάνι. Και ως τέλος αυτό που θα φάτε θα είναι κάτι μοναδικό.